Σαν σήμερα 12 Σεπτεμβρίου του 1829 λαμβάνει χώρα η Μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία, η τελευταία μάχη της Ελληνικής Επανάστασης. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1948 αεροπειρατεία εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της ΤΑΕ που εκτελεί το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Οι 6 νεαροί αεροπειρατές, μέλη της ΕΠΟΝ, αναγκάζουν τον πιλότο να οδηγήσει το σκάφος στη Ιουγκοσλαβία. Είναι μία από τις πρώτες αεροπειρατείες στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1967, η αστυνομία και ο Δήμος Πειραιός προβαίνουν στο κλείσιμο των κακόφημων μπαρ και των οίκων ανοχής στην περιοχή της Τούμπας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2013, δολοφονική επίθεση από 50 μέλη της Χρυσής Αυγής δέχονται λίγο πριν τα μεσάνυχτα 20 μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ που πραγματοποιούν αφισοκόλληση στο Πέραμα, μερικά μέτρα από την πύλη της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης στη Λεωφόρο Δημοκρατίας. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 1492 γεννιέται ο Λαβρέντιος Β. Ντομεδίκων, κυβερνήτης της Φλωρεντίας από το 1513 έως το 1519. Ο Νικολό Μακιαβέλη του αφιέρωσε το βιβλίο του «Ο ηγεμόν».